Πρωτοποριακές μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών, ακόμη και χωρίς κατανάλωση ενέργειας, μπορούν να εφαρμοστούν μέσω της οικολογικής μηχανικής στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Στο συνέδριο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου, C-Life, παρουσιάστηκαν πρακτικές εφαρμογής του εν λόγω κλάδου της μηχανικής. Αυτό που έχουμε όλοι συνηθίσει είναι συνήθως εγκαταστάσεις πολύ βαριές, με σκυροδέματα, τσιμέντα, εγκαταστάσεις που προφανώς κανείς δεν θέλει να ζήσει, να μένει κοντά. Η οικολογική μηχανική έχει πράσινες λύσεις, όπου η επεξεργασία γίνεται με τη χρήση φυσικών υλικών, αμοχάλικο και φυτά. Άρα και οπτικά αυτό που βλέπεις είναι στην ουσία, για παράδειγμα, ένας καλαμιώνας. Όμως αυτό είναι ένα σύστημα που επεξεργάζεται, καθαρίζει το υγρό απόβλητο, χρησιμοποιώντας μόνο φυσικές διεργασίες. Ο κλάδος της οικολογικής μηχανικής μπορεί ακόμη να απαντήσει σε προβλήματα που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστική είναι η λύση που προτείνεται για τον περιορισμό της έκτασης πλημμυρικών φαινομένων. Είδαμε τι έγινε δυστυχώς στη Θεσσαλία. Με τη χρήση τέτοιων λύσεων, προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο 100% τις επιπτώσεις, αλλά μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις. Άλλο παράδειγμα είναι η εκτεταμένη χρήση πράσινων οροφών, πράσινων στεγών, όπου όχι μόνο θα απορροφούν ένα μέρος της βροχής, του βρόχινου νερού, άρα μειώνοντας το νερό που φτάνει στην επιφάνεια της πόλης, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και γίνεται απορροή, αλλά βοηθούν και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η οικολογική μηχανική γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνθηση, επειδή ακριβώς προτείνει λύσεις που ενσωματώνουν το περιβάλλον, τις φυσικές διεργασίες, τα φυσικά υλικά, μέσα στο σχεδιασμό νέων τεχνολογιών και νέων υποδομών. Άρα μιλάμε για πράσινες υποδομές, για πράσινες τεχνολογίες, που δίνουν λύσεις στα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είτε σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, τη στιγμή που και η ίδια η λύση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Άρα μιλάμε ακριβώς για λύσεις που και η ίδια η λύση θα έχει, για παράδειγμα, μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, μειωμένο κόστος λειτουργίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές πανεπιστημίων από 53 χώρες του κόσμου, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του κλάδου της οικολογικής μηχανικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.